Γεια σας αγαπητοί μου, σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά σε ερωτικές ενέργειες και ανάλογα από το τι είδους ερωτικές ενέργειες θα μας εμφανιστούν θα πάρει και το βίντεο τον αντίστοιχο τίτλο. Θέλω να ρίξουμε σήμερα μια ματιά αποκλειστικά στις σκέψεις του ατόμου που έχετε στην καρδιά σας, στο μυαλό σας που είστε μαζί ή πιθανότατα να έχετε χωρίσει. Οπότε λοιπόν αγαπητοί μου, για να δούμε. Στο καρφιτσωμένο σχόλιο καθώς και στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε το email μου και το facebook μου. Για να δούμε λοιπόν αγαπητοί μου, πώς θα ξεκινήσει αυτή εδώ η κατάσταση ενεργειακά. Για να δούμε. Για να δούμε λοιπόν σε τι είδους ενεργειακή κατάσταση βρίσκεται το άτομο αυτό. Για να δούμε λοιπόν. Μισό λεπτό παρακαλώ. Προτιμώ οι ενέργειες να μιλούν από μόνες τους. Για να δούμε λοιπόν τι θα μας αποκαλυφθεί. Ναι, πέσανε. Οκ. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε εδώ και έχουμε και αρκετά. Να δούμε τώρα πόσα θα κρατήσουμε. Ένα το κρατούμενο. Είναι ένα άτομο που δεν κάθεται γενικώς να πολυσκάσει την καρδούλα του. Πιθανότητα μεγάλη να ανήκει και σε ζώδια του αέρα, δίδυμο ζυγός, υδροχόος. Σύμφωνη. Λοιπόν, θεωρεί ότι όλα πρέπει να έρχονται σε εκείνον ή σε εκείνη, ότι δεν χρειάζεται δηλαδή να προσπαθεί ιδιαίτερα γι' αυτό. Περιμένει οι άλλοι να έρθουν σε αυτό το άτομο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι και ένας λίγο τεμπέλικος και λίγο φιρουλή-φιρουλά χαρακτήρας ή προσωπικότητα, ας το πούμε έτσι. Ένα το κρατούμενο. Νιώθει για εσάς πάθος, τεράστιο πάθος. Θεωρεί ότι η χημεία που έχετε μεταξύ σας είναι το κάτι άλλο. Δεύτερο το κρατούμενο. Πάμε εδώ. Εντάξει. Ζώδιο του ζυγού εδώ. Τι σας είπα πριν για τα ζώδια του αέρα. Προσπαθεί μια ζωή αυτό το άτομο να ισορροπήσει καταστάσεις και περισσότερο προσπαθεί να ισορροπήσει τον ίδιο του τον εαυτό. Κάτι που δεν τα έχει καταφέρει ακόμα. Εδώ που τα λέμε. Για να δούμε παρακάτω. Ναι, απομάκρυνση, είστε απομακρυνσμένοι σαφέστατα, έχει πάρει δηλαδή την απόστασή του. Θα ήθελε πάρα πολύ να γίνει κάτι τώρα μέσα στο χειμώνα, έτσι κι αλλιώς ο Δεκέμβρης είναι ο επίσημος μήνας της αρχής του χειμώνα, Δεκέμβρη μέχρι Φεβρουάριο δηλαδή, θα ήθελε να το βάλει λίγο κάτω, να δει τι γίνεται τελικά με εκείνον και με την κατάσταση μεταξύ σας. Για να δούμε. Θέλω και άλλη μία, μισό λεπτάκι να τη στήσω λίγο έτσι και για να δούμε εδώ τι θα μας αποκαλυφθεί. Εντάξει, είναι ματαιόδοξος άνθρωπος. Πολύ περήφανος, δεν θέλει να τσαλακώνεται, ατσαλάκωτος που λέμε, ατσαλάκωτος χαρακτήρας, ατσαλάκωτη προσωπικότητα κτλ. Γενικότερα θα μπορούσα να πω ότι έχει και μια τοξικότητα αυτός ο άνθρωπος, σύμφωνοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε τι γίνεται. Τι σχεδιάζει λοιπόν, πώς θα βλέπει τα πράγματα για εσάς τους δύο. Για να δούμε, πώς θα βλέπει τα πράγματα για εσάς τους δύο αγαπητοί μου. Δηλαδή σήμερα σκάβουμε βαθιά για να βγάλουμε πετρέλαιο όσον αφορά τις σκέψεις του. Ανοριμότητα, τι σας είπα εδώ, δεν κάθεται να πολυσκάσει την καρδούλα, έτσι, όχι, ανοριμότητα. Πιθανότατα να υπάρχει και μια διαφορά ηλικίας ανάμεσά σας, ίσως εσείς να είστε λίγο μεγαλύτεροι από αυτό εδώ το άτομο, που μπορεί να μας συμβολίζεται εδώ άντρας, αλλά μπορεί να είναι και γυναίκα. Σύμφωνα για τον καθένα είναι πάντα μοναδική η κατάσταση. Ανοριμότητα, ανεμελιά, δεν κάθομαι εγώ να πολυσκάσω καρδούλα. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της γης, Σταύρος, Παρθένος, εγώ καιρός. Το 30 μπορεί να συμβολίζει ηλικία, μπορεί να συμβολίζει 30 μέρες, μπορεί να συμβολίζει αριθμό κατοικίας ή αριθμό εργασίας, οδό στάδιο αριθμός 30, γενέθλια πάνω σε 30. Λοιπόν, ο καθένας από εσάς ξέρει καλύτερα. Το αφήνω αυτό εδώ λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Για να δούμε. Τι άλλο θα μας αποκαλυφθεί ως ενέργεια για αυτόν εδώ τον άνθρωπο. Για να δούμε. Τι γίνεται τέλος πάντων, τι στο καλό έχει στο μυαλό του αυτός εδώ. Αν και πήρατε μια γεύση και είμαι πολύ περίεργη κάτω στα σχόλια αν θέλετε, πείτε μου αν σας κάλυψε κάποιος από εσάς. Για να δούμε λοιπόν εδώ. Για να δούμε τι άλλο είδους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν σχετικά με αυτόν εδώ τον άνθρωπο.
Για να δούμε, αγαπητοί μου, λοιπόν, μισό λεπτάκι παρακαλώ. Δεν σας το παγώ. Τώρα εγώ να κάθομαι να σκάω το στομάχι μου και να αγχώνομαι για το τι μου ζητάει η άλλη πλευρά. Σας λέω τώρα τις σκέψεις του, έτσι, και το πώς βλέπει τα πράγματα. Άντε καλέ, εγώ δεν είμαι για τέτοια. Εδώ συμβολίζονται ζώδια της γης, Σταύρος, Παρθένος, Εγώκερος, ή αν όχι ζώδιο, οροσκόπος ή κυριαρχεί πλανήτες. Το 36 μπορείτε να το αξιολογήσετε εσείς σύμφωνα με ό,τι σας είπα για το 30. Λοιπόν, μια εικόνα, χιλιές λέξεις. Μωρέ, εγώ θέλω μάμ κακά και νάνι, που λέμε. Το στομαχάκι μου εμένα να είναι γεμάτο, να μην πεινάω, να μην νιώθω ότι μου λείπει κάτι, και από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν κάθομαι να πολύ σκάσω το μυαλουδάκι μου. Βλέπετε εδώ μια έκφραση που έχει εδώ ο άγγελος, δηλαδή ένα μόνιμο έτσι μηδίαμα και το κεφαλάκι έτσι γερμένο από τη μια μεριά. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδάκι μου τώρα, γιατί να κάτσω να σκάσω εγώ το στομάχι μου. Σύμφωνοι, αγαπητοί μου. Ίσως κάποιοι από εσάς να έχετε πρόβλημα με το στομαχάκι σας, είτε λόγω αυτής εδώ της κατάστασης που σας περιγράφω, η οποία σας έχει προκαλέσει στρες, είτε πιθανότατα να είναι κάποιο οργανικό πρόβλημα, ίσως κάποιοι έχετε έλκος, γαστρεντερίτιδες παθαίνετε, που ίσως και να χρειαστεί, ας πούμε, να υπάρξει μια συγκεκριμένη θεραπεία για εσάς ή κάποια χειρουργική αντιμετώπιση. Ο καθένας από εσάς γνωρίζει καλύτερα. Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ αυτό. Θέλω να πάμε παρακάτω. Για να δούμε, αγαπητοί μου, τι άλλο θα μας αποκαλυφθεί από ενέργειες. Μισό λεπτό παρακαλώ. Για να δούμε εδώ. Αυτή εδώ η ανώρημη προσωπικότητα. Ανώρημη, δεν θα το έλεγα ακριβώς ανώρημη, απλά παιδιαρίζει. Αχ, παιδιά, ξέρετε κάτι. Κι όμως, παρόλα τα παιδιαρίσματα, παρόλο αυτό το «έλα μωρέ, je m'en fous», εγώ δεν ξέρω, μία ξέρω, μία δεν ξέρω και όλα αυτά, και ότι στην πραγματικότητα έχω μια ματαιοδοξία μέσα μου. Βιτρίνα είναι. Έτσι νιώθει για εσάς στην πραγματικότητα. Εντάξει. Θέλει να βρει έναν τρόπο να εκφράσει όλα αυτά που κρύβει μέσα του. Και ας το παίζει φιρούλι φιρουλά και αδιάφορος αυτός εδώ άνθρωπος. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ζώδια του νερού, καρκίνο, σκορπιός, ιχθύς. Το 6 μπορείτε να το αξιολογήσετε εσείς. Στην πραγματικότητα του αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που το αντιμετωπίζετε. Είστε και λίγο μαμά. Αν είναι γυναίκα, είστε και λίγο μπαμπάς. Έτσι. Λοιπόν, και του αρέσει πάρα πολύ αυτό. Στο εκτιμά, θέλω να πω δηλαδή. Όμως, για να δούμε και παρακάτω εδώ τι γίνεται, παιδιά. Γιατί καλά και άγια μέχρι εδώ, αλλά το θέμα είναι, θα βάλει μυαλό, τέλος πάντων, αυτή εδώ η πλευρά. Μας βγήκε, παιδιά, να το. Μας βγήκε. Λοιπόν, ναι. Κοιτάξτε, πιθανότατα κάποιοι από εσάς, εδώ, να έχετε κάποιο θεματάκι, να λύσετε με την υγεία σας, ίσως ό,τι αφορά το στομαχάκι, και εσείς πραγματικά θέλετε να γιατρευτείτε, να βρείτε δηλαδή μια γιατριά για το θέμα αυτό που σας ανέλησα πριν. Από την άλλη την πλευρά, εσείς νιώθετε την ανάγκη επίσης να θεραπευτείτε από όλη αυτήν εδώ την κατάσταση, την αλαλούμ που συμβαίνει με αυτό εδώ το άτομο. Λοιπόν, από την άλλη τη μεριά επίσης, ίσως αυτό το άτομο να θεωρεί ότι εσείς προσπαθήσατε να το καταπιέσετε, να το μεταβάλλετε σε κάτι που δεν είναι. Οπότε λοιπόν, ας κρατήσω εγώ αποστάσεις, ας κρατήσω, γιατί δεν με βλέπω καλά. Άσε μην πάθω εγώ κάτι και αρρωστήσω και πάθω αγχώδεις διαταραχές κτλ. Σύμφωνοι. Και είναι πάρα πολύ συγκρατημένο αυτό εδώ το άτομο τελικά όσον αφορά το τι γίνεται με εσάς τους δυο. Δηλαδή σου λέει, άσε μην πάρουν τα μυαλά μου αέρα. Ας το καλύτερα. Έτσι, αγαπητοί μου. Όμως, σύμφωνα με αυτήν εδώ την ενέργεια που μας δείχνει τον Εγώκερο συγκεκριμένα ως ζώδιο, αυτό είναι μια σκληρή δοκιμασία η οποία όμως θα λάβει τέλος. Μια στιγμή να σας το αφήσω αυτό εδώ. Εντάξει, για να τα βλέπετε καλά. Μια στιγμούλα. Να, εδώ, εδώ. Εδώ νομίζω το βλέπετε καλύτερα. Θα λάβει τέλος αυτή η σκληρή δοκιμασία, αλλά είναι δοκιμασία για εσάς περισσότερο, εντάξει. Γιατί ξέρετε και νιώθετε ενεργειακά μέσα σας ότι αυτό το άτομο δεν λειτουργεί με φυσιολογικό τρόπο. Σας εξήγησα το γιατί, αλλά θα πάρει τέλος, θα λάβει τέλος αυτή εδώ η διαδικασία. Το ζώδιο του Εγώκερου ημερολογιακά ξεκινά λίγο πριν τα Χριστούγεννα, έτσι αγαπητοί μου. Οπότε λοιπόν
ίσως κάποιοι από εσάς, μακάρι να σας καλύψει όλους, πριν τα Χριστούγεννα, να έχετε λοιπόν κάποια νέα που θα σας εκδηλώσει αυτό εδώ το άτομο και θα σας πει ότι ξέρεις κάτι, ναι, έπρεπε να κάνω πίσω, ναι, φέρθηκα όπως φέρθηκα και έδειξα έτσι μια εντελώς τρελή και ανώριμη συμπεριφορά. Βλέπετε εδώ και το χειμώνα, χειμώνας εγώ καιρός, σας λέω. Λοιπόν, δηλαδή ό,τι είναι να συμβεί δεν θα αργήσει να συμβεί. Που αυτό το άτομο εδώ πέρα θα σας πει ότι παρά ήσουν καλή για να είσαι αληθινή. Έχει αρχίσει αυτό στην πραγματικότητα και το χωνεύει αυτό στο μυαλό του ότι εδώ πέρα δεν είναι μια τυχαία κατάσταση. Εγώ είμαι η τρελή πλευρά, όχι η πλευρά που είναι μαζί μου. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω. Λοιπόν, θαύμα. Θέλω να δούμε τι θα μας πούν και οι πολύ αγαπημένοι. Για να δούμε. Όπα. Ναι, να το παιδιά. Να το. Δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή, είναι αυτό που σας είπα, ότι πρέπει να έρθει αυτή εδώ η φάση. Δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή, μην προσπαθήσετε δηλαδή εσείς να κάνετε κάτι. Όμως, αν εσείς κάνετε υπομονή και δείξετε μία συμβιβαστική στάση, με την καλή έννοια, συμβιβαστική στάση δηλαδή, ναι, την ξέρω πια καλά, ξέρω τις παλάβρες του, ξέρω το ένα του, ξέρω το άλλο του. Εντάξει, θα περιμένω, θα αφήσω το χρόνο να κάνει τη δουλειά του. Θα βγείτε κερδισμένοι. Θα δείτε που αυτό το άτομο θα σας εκδηλωθεί και θα σας πει ό,τι σας περιέγραψα. Σύμφωνοι αγαπητοί μου. Λοιπόν, πάρα πολύ καλά τα νέα. Να τραβήξω κι άλλο ένα. Ναι, να το. Από εσάς εξαρτάται. Αν είστε εσείς η πιο όριμη εγκεφαλικά πλευρά, ναι, από εσάς εξαρτάται. Εντάξει. Μην δώσετε σημασία προς το παρόν, μην προσπαθήσετε να πιέσετε τίποτα, έτσι. Εξαρτάται από τη δική σας στάση. Μια στιγμούλα γιατί γυαλίζουν λιγάκι. Να το κάνω έτσι. Ας το κάνω έτσι καλύτερα. Βλέπετε λοιπόν, ορίστε. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, ανακεφαλαιώνω. Κρατήστε μία στάση ψυχραιμίας. Και πραγματικά, λόγω της στάσης ψυχραιμίας που θα κρατήσετε, θα δείτε πως το άτομο αυτό θα αρχίσει να ανοίγεται περισσότερο, θα αρχίσει να έρχεται περισσότερο προς το μέρος σας, γιατί θα μπορέσει να συνειδητοποιήσει το τι είναι αυτό που έχετε τελικά μεταξύ σας. Εντάξει, δεν γεννηθήκαμε τέλειοι, να τα ξέρουμε όλα, και φυσικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανοριμότητα ακόμα και στους ενήλικες. Το γνωρίζετε καλά και αυτό. Οπότε λοιπόν, κάποιες φορές ναι, η υπομονή είναι ο καλύτερος τρόπος που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε. Αν εσείς φυσικά θελήσετε και επιλέξετε. Γιατί αν το επιλέξετε, τα πράγματα σαφώς θα εξελιχθούν με έναν διαφορετικό τρόπο, περισσότερο θετικό. Λοιπόν, θαύμα. Καλά πήγε, πολύ καλά πήγε. Αυτά είχε να μας πει το σημερινό πακετάκι για εσάς σχετικά με το τι είδους σκέψεις έχει στο μυαλό του αυτό το άτομο. Λοιπόν, σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά να είστε πάντα καλά και να έχετε όλα τα καλύτερα.